Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Δυστυχώς αυτό το τεχνικό πρόβλημα θα μας αναγκάσει να κάνουμε διαφορετικά την παρουσίαση από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Θα σας διαβάσω εγώ το περιστατικό. Στη συνέχεια θα ακολουθούν οι εναλλακτικές. Θα ανάλογα με το ποια ψηφίζετε και θα μετράμε και με βάση την πλειοψηφία θα προχωράμε στο παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσω το διάβασμα του περιστατικού. Λοιπόν, ο Αντώνης είναι ένας άντρας 65 ετών. Σας επισκέπτεται πρώτη φορά για το πρόβλημά του. Και λέει, γιατρέ μου, έχω πρόβλημα στο κατούριμα. Κατουράω εδώ και χρόνια δύσκολα, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχει χειροτερεύσει. Δυσκολεύομαι στο ξεκίνημα. Πρέπει να σφιχτώ και να ξεκινήσω να κατουράω και πέφτουν προς τα κάτω. Πρέπει να κάτσω πάνω από τη λεκάνη, αλλιώς τα λερώνω όλα. Αλλά αυτό που με πειράζει περισσότερο και με έκανε να έρθω είναι ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Σηκώνομαι 2-3 φορές και καμιά φορά και 4. Και μετά άντρα σε πάρει ο ύπνος. Και όλη τη μέρα, κάθε 1-2 ώρες στην τουαλέτα. Με το σεξ είναι ικανοποιημένο σχετικά με την ηλικία του, είναι καπνιστής, παίρνει και από το πρίλι για την υπέρταση. Το υπόλοιπο ιστορικό είναι ελεύθερο. Λοιπόν, προχωράμε. Μπορούμε να το προχωρήσουμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε. Ωραία. Ναι. Είναι πολύ βασικό επειδή να διαλέξουμε τη σειρά με την οποία θα πάμε. Έτσι, οι επιλογές που βλέπετε είναι: έχετε πάρει ήδη ένα δρόμο ιστορικό, το έχει πει ο ασθενής σας, έχει την επιλογή λοιπόν του IPSS. Αν θα προχωρήσετε λοιπόν σε κάτι πιο, σε πιο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με την καλώδια υπερπλασία του προστάτη ή με την αξιολόγηση των LATS, κλινική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, ημερολόγιο ούρησης, ουρομετρία και απεικονιστικές εξετάσεις. Με βάση το τι θα επιλέξετε, και θα ζητήσω όλοι να, με βάση κάθε ερώτηση να δούμε ποιος θα κάνει τι, θα προχωρήσουμε. Έχει λοιπόν σημασία και η σειρά με την οποία θα προχωρήσετε. Έτσι λοιπόν, στην αίθουσα, ποιοι θα ξεκινούσαν με IPSS, ποιοι κάνουν IPSS και μάλιστα πρώτο. Ομολογώ ότι είναι πολύ περισσότεροι από όσους θα περίμενα. Και να μετρήσουμε λίγο τα χέρια, για να δούμε λίγο. Τουλάχιστον μια, γιατί πιστεύω ότι δύο θα είναι οι απαντήσεις, οπότε... Ποιοι θα κάνουν κλινική εξέταση, ποιοι θα εξετάζουν τον ασθενή κλινικά. Πρώτα, έτσι. Στην παρούσα φάση, έχετε το συγκεκριμένο, πάντα θυμηθείτε ότι έχετε ένα ασθενή. Μην ξεχνάτε ότι αυτό θα το κάνατε μόνοι σας, θα είχατε μία οθόνη και θα προχωρήσατε. Είναι φανερό ότι ήταν δύο οι επιλογές. Κάποιος που θα έκανε ημερολόγιο ούρησης τώρα. Ωραία. Ουρομετρία. Ο ένας. Και απεικονιστικές εξετάσεις. Θα πήγαινε κατευθείαν σε απεικονιστικές εξετάσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, νομίζω δύο ήταν οι πιθανότητες, πιο πιθανές απαντήσεις. Επομένως, θέλουμε... Ναι, θέλουμε λοιπόν... Θέλω να πείτε εσείς τι θα κάνετε, τα IPSS, η κλινική εξέταση και κάτι. Γιατί είμαστε 22-22. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην κλινική εξέταση που είναι το επόμενο, 23. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην κλινική εξέταση. Ωραία. Κάνετε λοιπόν κλινική εξέταση. Λοιπόν, τίποτα δεν αντικαθιστά την κλινική εξέταση. Επισκόπηση, χωρίς ανατομική αναμαλία των έξω γεννητικών οργάνων, χωρίς εικόνα φίμωση, στένωση του έξω στομίου τη ουρήθρα, χιλιά μαλακή ευπίεστη, ανώδυνη, τζοντάνο αρνητικό δεξιά και αριστερά, γενική νευρολογική εξέταση φυσιολογική, βολβοσυραγκώδε αντρακλαστικό φυσιολογικό, δαχτυλική. Ο προστάτης είναι μαλθακός, ανώδυνος, ομαλό περίγραμμα, μέτριο προς μεγάλο μέγεθος, τόνος φιχτήρα φυσιολογικός. Και ο Λαβύριδος προτείνει ότι θα ήταν καλό να συμπληρώσετε και την φυσική σας εξέταση με το IPSS. Άλλωστε, όπως είπαμε και πραγματικά αυτό που είπε ο καθηγητής είναι γεγονός, τα σχόλια θα γίνουν αύριο, αλλά τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση ήταν φανερό ότι θα ήταν δύο οι επιλογές. Επομένως, κρατήστε ότι έχουμε έναν προστάτη μαλακό μέτριο προς μεγάλο, ό,τι αυτό σημαίνει, με μια φυσιολογική κλινική εξέταση και νευρολογική αδρή εξέταση. Πάμε λοιπόν στο ερωτηματολόγιο, το IPSS. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στο IPSS και Quality of Life. Δώσατε στον ασθενή σας συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο IPSS με ερωτήσεις ποιότητας ζωής.
Κατεβάστε το λίγο. Λοιπόν, βλέπετε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Τελικό το αποτέλεσμα είναι IPSS 20 και το Quality of Life είναι 4. Πώς θα προχωρούσατε? Λοιπόν, πάλι με τη σειρά που θα το πάζατε. Ημερολόγιο ούρησης, εργαστηριακές εξετάσεις, ουρορομετρία, απεικονιστικές εξετάσεις, ουρυθροκιστοσκόπηση, ουροδυναμικός έλεγχος. Λοιπόν, ημερολόγιο ούρησης. Θα έκανε κανείς ημερολόγιο ούρησης τώρα? Ωραία. Εργαστηριακές εξετάσεις θα ζητούσατε? Ένας, δύο. Υπάρχει ένας δισταγμός, τρεις. Ωραία. Ουρορομετρία. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Απεικονιστικές εξετάσεις. Ναι, πρέπει να μετρήσουμε. Ωραία, δύο επιλογές. Νομίζω ότι μάλλον ουρορομετρία είναι εκείνη που... Μπορούμε να πατήσουμε την ουρορομετρία. Ουροδυναμικό έλεγχο θα κάνει κανείς τώρα. Λοιπόν, ο ασθενής σας λέει ότι, όπως βλέπετε, ότι δεν μπορεί να ουρήσει. Μόλις έχει ουρήσει, δεν το ήξερε ότι θα κάνουμε αυτή την εξέταση. Επομένως, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε? Φαντάζομαι τις απεικονιστικές ήταν η επόμενη λύση, δεν είναι? Απεικονιστικές, λοιπόν. Λοιπόν, σκέφτεστε να κάνετε κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις στον Αντώνη και αυτό σας λέει εφοβισμένος. Γιατρέ μου, με τρόμαξε και ένα γείτονά μου που μου είπε ότι μπορεί να έχω προστατήτιδα ή ουρολίμωξη και να πειραχτούν τα νεφρά μου. Μου είπε και η γυναίκα μου και έφερα και μερικά ώρα μαζί μου. Νιώθω και μερικά τσιμπηματάκια που και που στη μέση. Λέτε να είναι από αυτό? Το σκέφτεστε λοιπόν ξανά και αποφασίζετε να κάνετε κάποιες άλλες εξετάσεις πρώτα πριν τις απεικονιστικές. Τι από τα παρακάτω θα κάνετε? Ουρομετρία δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ας κάνουμε το κλικ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το θέμα σε αυτό τον λαβύριθο που κάνουμε, το περιστατικό, είναι και περισσότερο πώς θα αξιολογεί κανείς και πώς μπορεί να διερευνήσει τα λάτς γενικότερα. Μερικές από τις απαντήσεις οι οποίες σας δίνουν ασθενείς μπορεί να μην σας ικανοποιούν, αλλά μερικές από αυτές ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Έτσι, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και σας είπα να μην κοιτάτε τόσο πολύ το σκορ. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο διαγνωστικό αλγόριθμο, αν είναι δυνατόν, μέσα από την καθημερινή μας πρακτική. Ποιες από τις εξετάσεις αυτές λοιπόν θα ζητούσατε? Ποιος θα έκανε κατευθείαν PSA? Κανείς. Γενική ουρών και καλλιέργεια ουρών. Ποιοι θα κάνουν πρώτα εξετάσεις αίματος? Θα πούμε μετά ποιες. Κυταρολογική θα έστειλε κανείς μαζί με τη γενική ουρών και την καλλιέργεια ουρών? Ένας. Ωραία. Ας δούμε πρώτα τη γενική ουρών και καλλιέργεια. Άρα κάνουμε κλικ στη γενική καλλιέργεια. Λοιπόν, βλέπετε τα αποτελέσματα. Το ειδικό βάρος είναι 1020, 1 με 2 πιοσφαίρια. Χωρίς ερυθρά, 0 με 1 ερυθρά, τα υπόλοιπα αρνητικά. Πώς θα προχωρούσαμε εδώ? Δεν έχουμε μικρόβια. Κυταρολογική θα έστειλε κανείς αυτόν τον ασθενή? Ένας. Ωραία. PSA τώρα. Άρα θα πάμε σε εξετάσεις αίματος. Λοιπόν, εξετάσεις αίματος και κρεατινίνη. Λοιπόν, οι εξετάσεις αίματος αυθαίρετα τις προσδιορίσαμε ότι είναι αυτές. Η κρεατινίνη είναι φυσιολογική, η γλυκόζη φυσιολογική, η ηλεκτρολίτες φυσιολογική. Είναι ένας ασθενής που δεν έχει τίποτα παράξενο. Ωραία, οι εξετάσεις λοιπόν σας ικανοποιούν. Τι άλλο θα κάνετε τώρα, απεικονιστικές ή το PSA? Απεικονιστικές ποιοι? Ωραία, PSA κανείς? Ωραία, άρα που πηγαίνουμε στις απεικονιστικές. Οι απεικονιστικές εξετάσεις, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι θα κάνετε? Ενδοφλέβια πυλογραφία, ένα διορθικό υπέρηχο του προστάτη, αξονική τομογραφία, διακοιλιακό υπερηχογράφημα νεφρών και ίσως προστάτη, ή θα κάνετε ένα υπόλοιπο ούρησης, να δείτε τι ουρά έχουν μείνει στον ασθενή σας, αφού έχει ουρήσει. Λοιπόν, ποιος θα κάνει πρώτος το διακοιλιακό? Η πρώτη εξέταση. Ωραία, ας το θέλω σωστά. Ποιοι θα κάνουν ενδοφλέβια πυλογραφία? Ωραία, αξονική. Υπολοιπόμενο μετά από ούρηση. Όχι πάντα. Υπερηχοτομογραφία νεφρών και ίσως προστάτη. Και ποιοι θα κάνουν διορθικό? Κάνεις διορθικό. Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε στην υπερηχοτομογραφία νεφρών και ίσως προστάτη. Το τελευταίο κλικ αν μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, βλέπετε και την εικόνα. Η νεφρή είναι χωρίς διατάσεις, δεν υπάρχει ηλιθίαση ή κάτι άλλο. Η κίστη επίσης
δεν φαίνεται να έχει παθολογικά ευρήματα. Ο όγκος είναι 45 σε. Τώρα πώς προχωράμε? Και θα ήθελα να κάνω και διορθικό υπερηγράφημα τώρα, για να δω το μέγεθος του προστάτη με μεγαλύτερη ακρίβεια. Κανείς. Είστε όλοι ικανοποιημένοι από το διακοιλιακό, λοιπόν. Υπολοιπόμενο μετά από ούρηση. Ουρομετρία, τώρα πλέον. Οι περισσότεροι θέλετε, όμως θέλετε ένα υπόλοιπο ούρον πριν. Ωραία, υπολοιπόμενο μετά από ούρηση. Είναι περίπου 55 κυβικά εκατοστά. Ποιοι θα κάνουν τώρα ουρομετρία? Είναι κανείς ο οποίος θα πάει κατευθείαν σε θεραπεία πλέον, ότι δεν χρειάζεται την ουρομετρία? Όλοι δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εγώ δεν το ερμηνεύω, γιατί αύριο πρέπει να κάνουμε ορισμένα σχόλια, πριν δώσετε οποιαδήποτε θεραπεία, κάνετε ουρομετρία. Σωστά. Έτσι το ερμηνεύω, νομίζω το ερμήνευσα σωστά. Ημερολόγιο ούρηση θα κάνει κανείς? Θα δώσει τον ασθενή να συμπληρώσει? Ένας. Δύο. Άρα ουσιαστικά κανείς. Άρα ουρομετρία λοιπόν. Σχεδόν ομόφωνα. Μπορώ να κάνω. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ένα QMAX στα 11 ml το δευτερόλεπτο με ένα όγκο ούρηση στα 250 κυβικά εκατοστά. Θα κάνετε ημερολόγιο ούρηση τώρα ή θα προχωρήσετε στη θεραπεία κατευθείαν? Ποιος θα κάνει ημερολόγιο ούρηση? Άρα θεραπεία. Ένας. Θεραπεία. Όλοι. Είναι κάτι άλλο το οποίο θα ζητούσατε και δεν έχει μπει στο λαβύρινθο? Αφού πλέον δεν έχουμε την δυνατότητα της οθόνης, μπορούμε να το κάνουμε και πιο. Θα κάνετε κάποια άλλη εξέταση πριν προχωρήσετε στη θεραπεία τώρα? Το περάσαμε αυτό και δεν το ζητήσατε. Κοιτάξτε, δείτε, είναι γεγονός ότι ο λαβύρινθος δεν μπορεί να προβλέψει όλα τα μονοπάτια. Το PSA θα το κάνετε τώρα δηλαδή? Πριν τη θεραπεία? Δηλαδή πριν ξεκινήσει τη θεραπεία θα κάνετε PSA, να το θέσω άλλες ώρες. Γιατί τα μονοπάτια του λαβύρινθου είναι κάτι το οποίο είναι, μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί. Ποιοι. Ασφαλώς. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ εικονικό. Δηλαδή, έναν άρρωστο δεν μπορούμε να τον φέρουμε στο ιατρείο, να του κάνουμε γενική ούρο, να μας φέρει την απάντηση και να προχωρήσουμε έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι κάποια πράγματα γίνονται πακέτο. Κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, το σύστημα δεν το λαμβάνει υπόψη. Κοιτάξτε, ναι, συνήθως όταν αξιολογούμε έναν άρρωστο, κάνουμε τον dipstick, έτσι δεν κάνουμε γενική ούρο. Αλλά δεν μπήκαμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι γεγονός. Αν θέλει να κάνει κάτι το PSA, ο άρρωστος θα ξαναρθεί. Αν θέλει να κάνει ημερολόγιο ούρησης, ο άρρωστος θα ξαναρθεί. Προσπαθούμε λοιπόν να συγκεράσουμε τις επισκέψεις τρόπο την ΑΡ, ώστε να δούμε την πορεία του άρρωστου. Αυτή είναι η λογική. Για να μπορεί το σύστημα ακριβώς να υποστηρίξει τις διαδρομές. Ναι, εικονικό ασθενής είναι. Απλώς δεν είναι όλα σε μία επίσκεψη. Ωραία, λοιπόν, αφού έχω τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις τώρα. Ποιοι θα κάνουν πριν ξεκινήσουν θεραπεία PSA? Πόσοι? Ποιοι δεν θα κάνουν και θα δώσουν θεραπεία? Άρα όλοι. Θεραπευτική αντιμετώπιση λοιπόν. Κάνουμε κλικ στη θεραπεία. Το PSA παρεμπιπτόντως στον ασθενή είναι 1,9. 1,9. Ωραία, έχουμε πάρει όλα τα στοιχεία τα οποία θα θέλατε. Κάνατε όλες τις εξετάσεις. Και ερχόμαστε στην ώρα να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Το συμπέρασμα. Συγγνώμη τώρα, επειδή δεν είχατε την οθόνη μπροστά και για να ανακεφαλαιώσουμε, έχετε έναν ασθενή με IPSS 20, Quality of Life 4 στο IPSS που συμπλήρωσε. Έχει ένα μέγεθος προστάτης 45 κυβικά εκατοστά στο διακοιλιακό, με ένα υπόλοιμα ούρησης 55, ένα PSA 1,9, υπόλοιπες όλες οι εξετάσεις φυσιολογικές και ένα QMAX 11. Έτσι, αυτός είναι ο ασθενής σας, αυτό είναι το προφίλ το οποίο καταλήξαμε με μία ή δύο επισκέψεις, όπως σωστά επισημάνθηκε. Ποιες είναι λοιπόν οι θεραπευτικές επιλογές που έχετε, τις βλέπετε και ας δούμε τι θα επιλέξετε. Ποιοι θα κάνουν απλή παρακολούθηση και επανεξέταση στους ασθενούς σε δεύτερο χρόνο? Ποιοι πιστεύουν δηλαδή ότι ο ασθενής χρειάζεται μόνο απλή παρακολούθηση? Κανείς. Τροποποίηση των συνηθιών της ζωής σαν πρώτο μέτρο και μοναδικό. Και μοναδικό, έτσι. Δύο. Χειρουργική αντιμετώπιση. Κανείς. Άρα ομόφωνα δηλαδή, ή σχεδόν ομόφωνα, στη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Αν κάνετε κλικ στη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το προφίλ του ασθενού σας, αυτές είναι οι επιλογές τις οποίες έχετε. Ποιοι θα δίνουν βασοπρεσίνη? Ποιοι προτιμούν να ξεκινήσουν τον ασθενή αυτόν με φυτοθεραπεία? Κανείς δεν γράφει φυτοθεραπεία στην αίθουσα? Αλλά γιατί δεν ταιριάζει το προφίλ του αρρώστου, έτσι. Με αλφα μπλόκερ σαν μονοθεραπεία.
Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια γιατί έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μία άποψη. Όσοι είναι για μονοθεραπεία με αλφα μπλόκερ. Στο συγκεκριμένο ασθενή. Έλεξε. Ποιοι θα δίνανε αντικολυτερικά στον ασθενή. Κανείς. Ποιοι θα δίνανε μόνο έναν αναστολέα της πέντε αλφαναγωγάσης σαν μονοθεραπεία. Ωραία. Ποιοι θα δίνανε συνδυασμό, αλφα μπλόκερ και έναν αναστολέα της πέντε αλφαναγωγάσης. Λιγότερη πάνω. Σαν αρχική θεραπεία. Γύρω στους 12. Ωραία. Άρα λοιπόν προχωρούμε στον αλφα αδρενεργικό αποκλειστή. Αν μπορείς να κάνετε κλικ. Ωραία. Λοιπόν, αποφασίσαμε να δώσουμε αλφα αδρεναλικό αποκλειστή και έχουμε τις επιλογές για περαιτέρω παρακολούθηση. Πότε θέλετε να τον ξαναδείτε τον ασθενή, μετά από 6 μήνες, μετά από 4 με 6 εβδομάδες, να μην τον ξαναδούμε παρά μόνο αν εμφανιστεί ένα πρόβλημα ή μετά από 15 μέρες. Λοιπόν, ποιος θα το δει μετά από 15 μέρες. 15 μέρες, 2 εβδομάδες. Μετά από 6 μήνες. Μετά από 4 με 6 εβδομάδες. Ποιος δεν θα το δει, αλλά θα το δει μόνο αν έχει πρόβλημα ο ασθενής του. Δεν είναι ικανοποιημένος και θα ξανάρθει. Του λέτε πάρτο και αν δεν είσαι ικανοποιημένος, πάρε με τηλέφωνο. Κανείς. Okay. Άρα λοιπόν, μετά από 4 με 6 εβδομάδες. Λοιπόν, μετά από 6 εβδομάδες έρχεται στον προγραμματισμένο επανέλεγχο και αναφέρει ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα. Το βράδυ σηκώνεται μία φορά μόνο. Έχει τύχει μερικές φορές να κοιμηθεί και όλο το βράδυ. Κατουράει πλέον πιο εύκολα. Έχει βελτίωση συμπτωμάτων στο IPSS και το QMAX. Η σεξουαλική ζωή δεν έχει επηρεαστεί και ανανεώθηκε το ραντεβού μετά από 6 μήνες. Λοιπόν, αυτό ήταν το περιστατικό. Το τρέξαμε γρήγορα βέβαια, γιατί το τρέξαμε όλοι μαζί βέβαια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε λίγο το report. Θα μπορέσει να μας το τυπώσει. Οφείλω να πω ότι το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και διευκόλυνε πολύ τη ζωή μας, γιατί θα έχουμε μόνο ένα report να αξιολογήσουμε. Θα είναι το μέσος όρος. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, πότε. Α, τα νέα είναι ακόμα πιο καλά για σας. Μετά τις 12 θα κάνετε το... Αλλά τώρα ξέρουν το λαμπύριο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μετά τις 12 θα ξεκινήσουν για να κάνουν. Θα το κάνουν, όντως. Ωραία, ραντεβού στις 3 το πρωί. Λοιπόν... θα ήθελα λίγο τη βοήθεια από τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου. Θα το ξανατρέξουν το περιστατικό, αν μπορέσουν να μπουν. Ο καθένας μόνος του. Τι ώρα. Okay. Άρα εμείς είμαστε τυχαίροι. Και επίσης παράκληση, αυτό είναι βαρύ πρόγραμμα, γι' αυτό πέφτει. Παράκληση. Να αξιολογείτε, στην αξιολόγηση είναι ελαφρύ, μπορείτε να πείτε, αξιολογήσετε και τα sessions και τις ερωτήσεις όσα θα μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, έχετε ολοκληρώσει. Ναι, το τρέξαμε λίγο γρήγορα το περιστατικό, αλλά αύριο θα κάνουμε όλα τα σχόλια τα οποία και πάλι θα έχουμε μια συζήτηση δηλαδή. Αύριο λοιπόν, το να δούμε σε μια ώρα. Thank you.